Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω κάποια πραγματάκια τα οποία αγόρασα από ένα online φαρμακείο. Το online φαρμακείο είναι το Pharmacy Discount. Έχω ξαναγοράσει από αυτό, θα σας αφήσω και από κάτω το link της ανάρτησης στο blog. Σε γενικές γραμμές δεν είχα μείνει πολύ ευχαριστημένη από το συγκεκριμένο κατάστημα, γιατί δεν είχε καθόλου δειγματάκια μέσα. Και επειδή είχε αργήσει και πάρα πολύ να έρθει η παραγγελία. Αλλά αυτή τη φορά είχα πει ότι δεν θα ξαναγοράσω το συγκεκριμένο κατάστημα, γιατί υπάρχουν άλλα πολύ καλύτερα. Αλλά αυτή τη φορά αποφάσισα να κάνω την αγορά, γιατί είχε πάρα πολύ καλές προσφορές σε προϊόντα της Απιβίτα και ήθελα κάποια, που θα σας τα δείξω σε λίγο. Οπότε είπα, άντε ας δώσω μία ακόμα ευκαιρία. Θα σας δείξω λίγο τα πράγματα που έχω αγοράσει. Η προσφορά στα προϊόντα της Απιβίτα ήταν 50% και σε κάποια βγαίναμε και πολύ περισσότερο, νομίζω στο 67%. Το κουτάκι λοιπόν είναι έτσι και έχει μέσα τα πράγματα τα οποία είναι πολύ καλά κλεισμένα, όλα τα αντικείμενα. Καταρχήν πήρα μία κρέμα της Fresiderm, γιατί ήθελα εδώ και πολύ καιρό να την πάρω. Είχα δοκιμάσει και δειγματάκι που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Και είναι αυτό εδώ που είναι για την ακμή και είναι το νούμερο 2. Και μέσα είναι η κρέμα, για να την ανοίξω λοιπόν. Και είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, το ένα πραγματάκι ήταν αυτό, το οποίο έβγαινε, να δω λίγο και την απόδειξη, 13,98 ήταν η τιμή. Επόμενο πραγματάκι ήταν αυτό της Απιβίτα, το οποίο είναι κρέμα προσώπου για λιπαρές και μεικτές επιδερμίδες με θαλάσσια λεβάδα και πρόπολη, το οποίο είναι για τον ηλιό με δείκτη προστασίας 30, το οποίο έκανε, είχε πολύ καλή έκπτωση, από 15,80 που ήταν η αρχική του, το πήρα 5,29. Και είναι για το πρόσωπο, γιατί δεν έχω κάποια αντιλιακή για το πρόσωπο, και είναι αυτή εδώ. Και είναι στα 50 ml. Άλλα δύο προϊόντα πήρα. Το ένα το έχω πάρει άλλες δύο φορές και είναι η μάσκα, όχι μάσκα, το σκραμπ για το πρόσωπο της Απιβίτα με ελιά. Και είναι αυτό εδώ. Το έχω ξαναπάρει, αλλά έχω ακόμα, δηλαδή δεν τελειώνει ακόμα, απλά επειδή το είχε σε πολύ καλή προσφορά, στα 6 ευρώ, 6,03, είπα να το πάρω γιατί ούτως ή άλλως θα το έπαιρνα κάποια στιγμή, το παίρνω δηλαδή κάθε φορά. Και ένα τελευταίο πραγματάκι που πήρα, είναι όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, αυτά τα δύο καταρχήν να πω ότι ήταν και σε αυτό τυλιγμένα, για να μην σπάσουν. Είναι ο αφρός καθαρισμού για πρόσωπο και μάτια με ελιά και λεβάντα. Σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο ότι είχα δοκιμάσει το τζέλ για λιπαρές επιδερμίδες με πρόπολη και κίτρο και είχα αυτό εδώ σε μίνι συσκευασία, το οποίο το δοκίμασα και μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε αποφάσισα να το πάρω και αυτό σε κανονική συσκευασία, το οποίο έκανε 6,79, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλή προσφορά, γιατί νομίζω γύρω στα 8 με 9 ευρώ κάνει κανονικά και συνολικά έδωσα 34,29 με μεταφορικά 2,20 και νομίζω ότι τα μεταφορικά είναι ανάλογα με το βάρος του αντικειμένου. Έχω να πω όμως πάλι ότι αυτή τη φορά βάλανε δειγματάκια, μόνο ένα. Θα μου πείτε, εντάξει, είναι μία πρόοδος αυτή. Το οποίο βέβαια, όπως είδατε, τα προϊόντα όλα που έχω πάρει είναι για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Και το μοναδικό πραγματάκι, δειγματάκι που μου βάλανε είναι αυτό της Vichy, που είναι μία κρέμα, ένα balm, όπως λέει εδώ, για όριμο ξηρό δέρμα. Ναι, τι σκέφτονταν δεν ξέρω. Όταν το βάλανε αυτό μέσα. Δεν ξέρω αν έχετε αγοράσει κι εσείς από το συγκεκριμένο φαρμακείο.
παραπάνω και αν μας αρέσει να το αγοράσουμε και αν είναι ικανοποιημένοι από το συγκεκριμένο κατάστημα, θα παίρνουμε και θα ξαναπαίρνουμε, όπως κάνω εγώ από άλλα φαρμακεία. Τώρα δεν ξέρω τι σκέφτονται στο συγκεκριμένο φαρμακείο και δεν βάζουν κανένα δειγματάκι ή βάζουν ένα το οποίο είναι άκυρο. Δηλαδή, εμένα αυτό προσωπικά δεν πρόκειται να το δοκιμάσω ποτέ. Θα το δώσω στη μαμά μου που έχει και ξηρή επιδερμίδα και όρημη. Εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω εσάς. Συνολικά τα προϊόντα ήταν, όπως σας είπα, και πολύ καλά συσκευασμένα όλα στο κουτάκι και πολύ καλά και πολύ καλές οι τιμές που είχαν, η έκπτωση αυτή που είχε της Απιβίτα. Νομίζω ότι αν βελτιώσουν και τα μεταφορικά είναι ok, το 2,20 νομίζω είναι μια χαρά. Δεν ξέρω βέβαια τα δωρεάν από ποιο ποσό και πάνω τα έχουν, τέλος πάντων. Νομίζω αν βελτιώσουν λίγο αυτό, να βάζουν κάποιο δειγματάκι μέσα, νομίζω θα είμαι και εγώ πιο ικανοποιημένη και άλλοι, γιατί έχω ακούσει και από άλλες κοπέλες ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα και από το συγκεκριμένο και από άλλα φαρμακεία. Αυτά ήταν η γνώμη μου. Όταν θα τα δοκιμάσω όλα τα προϊόντα, σίγουρα θα σε κάνω κάποιο review. Για το συγκεκριμένο, όπως σας είπα, για την ελιά, το scrub, έχω ήδη review, θα σας το αφήσω και αυτό από κάτω. Αν θέλετε να δείτε επίσης και το review για πρόπολη και κίτρο που έχω κάνει, το έχω κάνει και αυτό, θα σας αφήσω και αυτό από κάτω. Αυτά λοιπόν είχα να σας δείξω. Ελπίζω να μου αφήσετε και κάποιο σχόλιο, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας και από το συγκεκριμένο κατάστημα και για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή κάποιες προτάσεις για κάποια άλλα προϊόντα να δοκιμάσω. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε σε καινούργιο βιντεάκι. Φιλάκια!